Εσείς βρίσκεστε στην περιοχή, γιατροί χωρίς σύνορα. Με όποιες συνθήκες, με τις όποιες συνθήκες, προσπαθώντας να βοηθήσετε. Δώστε μας λίγο την κατάσταση που επικρατεί και παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζονται ακόμα και στην επικοινωνία, ποια είναι αυτά τα οποία γνωρίζετε για να γνωρίζουμε. Κοιτάξτε, η κατάσταση δεν υπάρχουν λόγια πλέον, κανείς να μπορεί να την περιγράψει. Ήταν τραγική, απελπιστική εδώ και εβδομάδες, τώρα γίνεται ακόμα χειρότερη. Να ξεκινήσω καταρχήν από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ιατρικές δομές. Σχεδόν οι μισές πλέον από τα μισά νοσοκομεία περίπου λειτουργούν ακόμα, και αυτά με πάρα πολλούς περιορισμούς, γιατί έχουν εξαντληθεί τα καύσιμα, γιατί πλέον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη φαρμάκων και ειδικά φαρμάκων τα οποία είναι απαραίτητα για να γίνονται επεμβάσεις χειρουργικές σε πολύ βαριά τραυματισμένους. Γίνονται χειρουργία ακροτηριασμοί με πολύ ελαφρά αναισθησία, αν υπάρχει έστω και αυτή. Πάρα πολλές άλλες μικρότερες ιατρικές δομές έχουν καταστραφεί. Έχουν καταγραφεί από το Διεθνή Οργανισμό Υγείας περισσότερες από 74 δομές οι οποίες έχουν δεχτεί επίθεση. Οι ομάδες μας, προτού ξεσπάσει αυτή η κρίση, είχαμε μια αρκετά πολυπληθή ομάδα από 22 συναδέλφους διεθνείς και περίπου 300 Παλαιστίνιοι συνάδελφοι. Μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουμε μαζί τους, όπως καταλαβαίνετε. Ξέρουμε ότι πολλοί από τους Παλαιστίνιους συναδέλφους μας έχουν παραμείνει σε κάποιες από τις ακόμα λειτουργικές ιατρικές δομές και προσπαθούν να βοηθήσουν τους χιλιάδες τραυματίες. Κάποιοι άλλοι έχουν διασκορπιστεί προσπαθώντας να βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Πολλοί από αυτούς έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους, δικά τους μέλη των οικογενειών, έχουν χάσει τα σπίτια τους. Η κατάσταση δηλαδή όσον αφορά τις ιατρικές υπηρεσίες αυτή τη στιγμή στη Λόρδα της Γάζας είναι αποκαρδιωτική, να το πω έτσι μάλλον ήπια. Όσον αφορά τη γενικότερη ανθρωπιστική κατάσταση, νομίζω είναι ακόμα χειρότερα. Ξέρουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη σε πόσιμο νερό. Όλοι αυτοί, μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Είναι 2,2 εκατομμύρια οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι σε ένα πολύ στενό, σε μια λωρίδα, έτσι, όπου δεν υπάρχει ασφαλές σημείο κανένα στη Γάζα αυτή τη στιγμή. Είτε βρίσκεσαι στο βορρά είτε βρίσκεσαι στο νότο, γιατί οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Πάρα πολλοί από αυτούς έχουν μεταφερθεί στο νότο, αλλά εκεί δεν υπάρχουν τρόφιμα, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχουν οι δομές όπου είναι απαραίτητες για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ικανοποιήσουν τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να πάνε έστω τουαλέτα κάπου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια ορολογιακή βόμβα υγειονομική, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις που δεν έχουμε ξαναδεί σε αυτό το κομμάτι της Ιφιλίου. Έτσι, με μολυσματικές ασθένειες και πράγματα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό απολειών ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό. Μέσα στον άμαχο πληθυσμό βέβαια υπάρχουν ηλικιωμένοι, έγκυες γυναίκες, πάρα πολλά παιδιά. Βλέπουμε ότι και στον αριθμό των νεκρών και τραυματιών ο αριθμός, το ποσοστό των παιδιών είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η κατάσταση είναι εφιαλτική, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι κόλαση στη Γάζα. Αυτό που σημαίνει είναι πραγματικά, δεν έχω λόγια να το περιγράψω και πολύ φοβάμαι ότι θα χειροτερεύσει ακόμα περισσότερο. Κύριε Τζαμό, λέτε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν να πάνε ούτε τουαλέτα, ότι φοβάστε για μολυσματικές ασθένειες, δεν φαίνεται να είναι μακριά. Οι νεκροί μπορούν να ταφούν κάπου. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι κανενός η προτεραιότητα να θάψει τους νεκρούς. Οι άνθρωποι, δηλαδή μέρα με τη μέρα, προσπαθούν να επιβιώσουν. Γνωρίζουμε ότι τα νεκροτομεία έχουν γεμίσει. Δεν έχω και καθαρή εικόνα πού έχουν τοποθετηθεί αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν, τα πτώματα τα οποία δεν μπορούν να μπουν στα νεκροτομεία. Υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί οι οποίοι είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.
Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι απολύτως χαοτική και αυτό μπορεί να οδηγήσει, όπως σας είπα, και σε καταστάσεις πλέον πάρα πολύ δύσκολες, όπου εάν ξεσπάσουμε τέτοιου είδους ιατρικές κρίσεις, θα είναι και πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Σίγουρα όχι υπό τις παρούσες συνθήκες. Εμείς εδώ και μέρες φωνάζουμε ότι πρέπει να γίνει κατάπαυση του πυρός άμεσα, τουλάχιστον να σταματήσει η αιματοχυσία αυτή η αδιάκριτη και να μπορέσουν να μπουν μέσα προμήθειες και ιατρικές αλλά και άλλες βασικών αναγκών και άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί στο να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις από ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπως βέβαια είμαστε κι εμείς, και να μπορέσουν να στήσουν ένα μηχανισμό, γιατί δεν φτάνουν οι προμήθειες. Δηλαδή, να μπουν οι προμήθειες, κάποιος πρέπει να τις διανύμει με έναν τρόπο τέτοιο που να φτάσουν στους πιο αδύναμους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα και δεν υπάρχουν και εγγυήσεις ασφάλειας σε κανέναν ότι εάν γίνει αυτό δεν θα στοχοποιηθούν. Έτσι. Οπότε, υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι πολύ λίγα αυτά που μπορούν να γίνουν. Οι άνθρωποι, κάποιοι από τους συναδέλφους μας, με δική τους ευθύνη, γιατί εμείς δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε πλέον την ασφάλειά τους, έτσι. Έχουν παραμείνει σε κάποια από τα λειτουργικά. Πώς οι δικοί σας έχουν μείνει μέσα με δική τους ευθύνη? Ορίστε. Πώς οι δικοί σας έχουν μείνει, δηλαδή των γιατρών, χωρίς σύνορα μέσα? Όχι, στη Γάζα είναι. Δεν έχει φύγει κανένας. Α, δεν έχει φύγει κανένας. Δεν μπορεί ούτε να μπει κανείς ούτε να βγει. Και το διεθνές προσωπικό μας είναι εκεί και οι Παλαιστινοί συνάδελφοι. Από την αρχή των εχθροπραξιών δεν έχει φύγει κανένας. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να συντονίσουμε κάποιες ενέργειες, να βοηθήσουμε όπου μπορούμε, αλλά και η επικοινωνία με τις ομάδες μας είναι εξαιρετικά δύσκολη αυτή τη στιγμή. Έγινε με κάποιο τρόπο κατορθωτό αυτό το διάστημα από τις 7 του Οκτώβρη και μετά, παρά τα όσα πραγματικά πολύ δύσκολα και απάνθρωπα συμβαίνουν στη λωρίδα της Γάζας, με κάποιο τρόπο να έχει δοθεί κάποια βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή να έχει παραδοθεί κάποιο υλικό με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε λίγο πολύ να καταφέρουν να διαχειριστούν αυτές τις κρίσιμες ώρες? Γιατί είπατε τα μισά νοσοκομεία λειτουργούν αυτή την ώρα, από αυτά τα οποία υπήρχαν λείπουν τα καύσιμα, λείπουν τα φάρμακα, λείπουν τα πάντα όλα, ακόμα και οι εγχειρήσεις γίνονται ουσιαστικά με μισό αισθητικό. Να μην το προχωρήσω παραπάνω. Γι' αυτό και ρώτησα εάν σας δόθηκε έστω και μία φορά η δυνατότητα λίγο πολύ τους ανθρώπους αυτούς να τους εξοπλίσετε. Όχι, όχι. Καμία. Πριν από κάποιες ημέρες επετράπει είσοδος ενός αριθμού φορτηγών, τα οποία είχαν ανθρωπιστική βοήθεια και κάποιες προμήθειες ιατρικές κτλ. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν 34-35 φορτηγά. Δεν είμαι σίγουρος. Αυτό που θέλω να σας δώσω μια τάξη μεγέθους. Η Γάζα, λόγω της, να πω ότι των πολύ αυστηρών περιορισμών σε εισαγωγές εδώ και 16 χρόνια, γιατί τώρα ξεκίνησε η πολιορκία, έτσι, αλλά και πριν ήταν πολύ δύσκολη και μια βαριά γραφειοκρατική διαδικασία για να πει οτιδήποτε στη Γάζα. 300 με 500 φορτηγά ημερησίως ήταν απαραίτητα ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού. 300 με 500 την ημέρα. Τώρα, οι ανάγκες αυτές έχουν δεκαπλασιαστεί, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο αριθμός των τραυματιών είναι πάρα πολύ ψηλός. Και 35 φορτηγά που μπήκαν πριν από μία εβδομάδα είναι μία σταγόνα στον ωκεανό. Πέραν αυτού, δεν μας έχει ούτε δοθεί η άδεια να στείλουμε μέσα προμήθειες. Εμείς έχουμε 26 τόνους ιατροκοφαρμακευτικού εξοπλισμού και προμηθειών, οι οποίοι περιμένουν έξω από το πέρασμα της ΡΑΦΑ. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπορέσει να μπούμε μέσα. Και βέβαια δεν είναι μόνο ότι πρέπει να οι προμήθειες, πρέπει να μπει και το προσωπικό το οποίο να μπορεί να διασφαλίσει τη σωστή διανομή κτλ. Επίσης, ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ ψηλός, ειδικά εάν οι προμήθειες πάνε προς το βορρά, όπου στο βορρά υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες, γιατί η ένταση των βομβαρδισμών εκεί ήταν πολύ μεγαλύτερη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στο νότο δεν έγινε, και εκεί έγιναν πολλοί βομβαρδισμοί, απλά συγκριτικά στο βορρά περισσότεροι.
Λοιπόν, είναι πάρα πολύ, είναι σχεδόν αδύνατο αυτή τη στιγμή οι Προμήθειες να φτάσουν προς το βορρά, γιατί είναι πολύ πιθανό στην πορεία να δεχτούν επίθεση. Δεν είναι μόνο Προμήθεια με ιατρική βοήθεια, έτσι, είναι παντός είδους βοήθεια, αυτό θέλετε να πείτε? Βεβαίως, ναι. Κάθε Προμήθεια μπορεί να... Γνωρίζω ότι αυτά τα 30 τόσα φορτηγά είχαν μέσα και νερό, είχαν μέσα κάποια φάρμακα. Αλλά όπως σας είπα, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αυτό δεν φτάνει, δηλαδή φτάνει για πάρα πολύ ανθρώπους. Όταν λέτε ότι πρώτου πολέμου 300 με 500 φορτηγά χρειάζονταν σε καθημερινή βάση για να καλύψουν τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων, σωστά λέτε μία τάξη μεγέθους τελείως διαφορετική. Μιλάμε τότε βέβαια για κανονικές, όσο κανονικές ήταν ποτέ οι συνθήκες στη Λόριδα της Γάζας. Αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει σε μια άλλη πραγματικότητα, όπου έχουν καταστραφεί πάρα πολλές αποθήκες, προμήθειες. Οι ανάγκες αυτή τη στιγμή είναι πολλαπλάσιες σε σχέση με πριν. Και η ανθρωπιστική βοήθεια η οποία έχει εισέλθει στη Λόριδα της Γάζας είναι... αδέκατο σε σχέση με αυτό Μάλιστα. που συνέβαινε πριν. Οπότε καταλαβαίνετε η αναντιστοιχή αναγκών και διαθεσιμότητας των προμηθειών είναι τεράστια. Ψαλίδα μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, γιατί η κατάσταση χειροτερεύει ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, περισσότεροι τραυματίες, περισσότεροι νεκροί. Και πολύ φοβάμαι επίσης ότι με τις ελλείψεις, τις τεράστιες που υπάρχουν στα νοσοκομεία και οι τραυματίες, σοβαρά τραυματισμένοι, δεν ξέρω πόσο θα καταφέρουν να επιβιώσουν και για πόσο. Έτσι. Γιατί μιλάμε για τραυματισμούς, ειδικά από εκρήξεις και καταρρεύσεις κτηρίων, οι οποίοι είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Οδηγούν σε ακροτηριασμούς, άνω κάτω άκρων. Αυτά τα περιστατικά, αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά από την αρχή, είναι πολύ δύσκολο μετά ο ασθενής να μπορέσει να επιβιώσει. Η κατάσταση για το ιατρικό προσωπικό είναι πραγματικά εφιαλτική. Έχετε μάθει περισσότερα πράγματα αναφορικά με αυτό που ακούσατε να λέω και μεταδίδεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αλλά ξέρετε, τώρα εδώ δεν ξέρεις τι να πιστέψεις και να μην πιστέψεις και τι είναι αυτό που λέγεται και αν είναι αλήθεια και αν δεν είναι αλήθεια κλπ. Ότι η Αίγυπτος είναι έτοιμη να υποδεχθεί μέσω του μεθοριακού περάσματος βαριά τραυματισμένους Παλαιστινίους για νοσηλεία σε Αιγυπτιακά νοσοκομεία. Μήπως από τους δικούς σας τους ανθρώπους έχετε μάθει περισσότερα πράγματα και πότε θα γίνει αυτό, αν θα γίνει, αν τα καταφέρουν? Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω, το άκουσα τώρα από εσάς. Κοιτάξτε, αν γίνει αυτό σίγουρα δεν είναι... κάτι αρνητικό, έτσι, δεν το συζητάω. Απλά δεν ξέρω πόσο εφικτό μπορεί να είναι, γιατί μιλάμε για χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες τραυματίες αυτή τη στιγμή. Πολλοί από αυτούς είναι σε ιατρικές δομές του Βορρά και είναι αδύνατο να μετακινηθούν προς τον Νότο. Άρα λοιπόν, ναι, καλή ίσως η πρόθεση, αλλά νομίζω ότι είναι ελάχιστο αυτό και δεν πρόκειται να αλλάξει τη μεγάλη εικόνα. Οι δυσκολίες ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων είναι πάρα πολύ δυνατές για να μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να γίνει αυτό με ευκολία και με τις επιχειρήσεις βέβαια τις πολεμικές να συνεχίζονται. Βεβαίως. Εάν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός άμεση και δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων ώστε να μπορέσουν να περάσουν προς τα μέσα οι προμήθειες και προσωπικό το οποίο να είναι σε κατάσταση να είναι έτοιμοι να μπορούν να προσθέτουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί αποκλεισμένοι, εγκλωβισμένοι όλο αυτό το διάστημα, εργάζονται, είναι χειμερών κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή πλέον νομίζω και η δική τους δυνατότητα να συνεχίσουν να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες έχει αρχίσει να μειώνεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να μπουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή εκτός, για να μπορέσουμε με ενέργεια και με να είναι ξεκούραση να μπορέσουν να στήσουν αυτούς τους μηχανισμούς που είναι απαραίτητοι για να απαντηθούν οι ανάγκες όλων αυτών των ανθρώπων, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός ο πληθυσμός. Αλλά διευκρινίστε και λέτε ότι για τον Νότο μπορεί ίσως να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά για μεταφορά τραυματιών και σοβαρά τραυματιών κυρίως από το Βορρά προς τον Νότο αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο έως ακατόρθωτο. Αυτό είναι αδύνατο. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μονάδα εντατικής θεραπείας ή είναι μεταχειρητικός ή του γίνεται τώρα κάποια επέμβαση και πολλές φορές αναγκάζεται το ιατρικό προσωπικό να ακροτηριάσει.
Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς δεν μπορούν να τους σηκώσει από το κρεβάτι και να μεταφερθούν, που συνήθως αυτό γίνεται στα χέρια, γιατί από την αρχή των εχθροπραξιών δεκάδες ασθενοφόρα καταστράφηκαν από τους βομβαρδισμούς, και να διανύσουν μια απόσταση χιλιόμετρων κάτω από βομβαρδισμούς, αυτό είναι αδύνατο. Δηλαδή λάβαμε κι εμείς κάποιες εντολές εκένωσης νοσοκομείων από τις Ισραηλινές αρχές, το οποίο είναι αδύνατο. Δεν μπορείς να εκενώσεις ένα νοσοκομείο όταν έχεις τόσο πολλούς βαριά τραυματισμένους. Αυτό είναι ουσιαστικά θανατική καταδίκη. Δεν μπορείς να τους μεταφέρεις, θα πεθάνουν στον δρόμο. Άρα λοιπόν δεν μπορούν οι τραυματίες να πάνε προς τον νότο. Θα είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά ενδεχομένως στο πέρασμα της Ράφα. Πέραν αυτού δεν νομίζω ότι κάτι άλλο μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Στις παρούσες συνθήκες δηλαδή. Αυτές είναι οι μεγάλες οι δυσκολίες. Αυτός είναι ο εφιάλτης και η κόλαση που είπατε. Κύριε Τζεμό, για τις πληροφορίες σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους σας.